εισαγωγή. Θέλοντας να αναδείξουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, αυτό της έλλειψης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τόσο σε ύπαρξη κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων, όσο και στο προληπτικό χαρακτήρα που θα πρέπει να έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και όταν λέμε πρόληψη, δεν εννοούμε μόνο τον έλεγχο και την εξέταση του πολίτη, που έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο. Βέβαια, και αυτό μπαίνει στην αμφισβήτηση λόγω του κόστους. Εννοούμε τον έλεγχο των εργασιακών σχέσεων και συνθηκών, του περιβάλλοντος στην εργασία, των παραγόντων εκείνων που κάτω από προϋποθέσεις μπορούν να πυροδοτήσουν ασθένειες. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η υγιεινή και η ασφάλεια μπαίνουν στο ζύγι του κόσμου. Στα πλαίσια λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι και οι επιδημιολογικές μελέτες που θα αποδείξουν το επιβαρυμένο περιβάλλον. Παίρνοντας υπόψη το επιβαρυμένο περιβάλλον στην Δυτική Θεσσαλονίκη και ό,τι αυτό συνεπάγεται, καλούμαστε εδώ να αποδείξουμε εκ νέου την καρκινογόνου δράση από την κάψη σκουπιδιών και συγκεκριμένα του FDF και SRF. Καλούμαστε λοιπόν να αποδείξουμε αν ο ελέφαντας βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο.